Παραμένουμε στην Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου και συνδεόμαστε με την ανταποκρίτρια μας Χριστιανά Μάρκου για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή. Χριστιανά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Από το παραλίμνη, εδώ όπου από πολύ νωρίς το πρωί σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία, οι αρμόδιοι φορείς του Δήμου καθώς και η πολιτική άμυνα είναι επιποδός για να ανταποκριθούν στις αμέτρητες κλήσεις πολιτών που ως επιτοπλίστων αφορούν λιμουργήσεις οχημάτων, απεγκλωβισμό οδηγών από τα οχήματά τους, καθώς και άντληση νερού από υποστατικά. Να επισημάνουμε τη μεγάλη ποσότητα νερού που υπάρχει, που υπήρχε το μεσημέρι σήμερα, καθώς πολλοί μας ανέφεραν ότι πρώτη φορά έχουν δει τέτοιο περιστατικό. Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης και της μεγάλης ποσότητας νερού έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλές επιχειρήσεις σε Παραλίμνη, Πρωταρά και Αγία Νάπα, ενώ συνολικά η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως αναφέραμε και στο ρεπορτάζ μας, έχει ανταποκριθεί σε περισσότερες από 200 κλήσεις. Παράλληλα, η αστυνομία από το πρωί σε ανακοινώσεις ενημέρωνε το κοινό κατά τη διάρκεια της μέρας για δρόμους οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ως απορροσπεράστη ή επικίνδυνη. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές πάντως ότι μέχρι και αυτή την ώρα, σύμφωνα και με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι από Φώτα Καμίτσι προς Πρωταρά, η οδός Βρυσουδίων και ο δρόμος με κατεύθυνση από Αγία Νάπα προς Παραλίμνη, προς τον κυκλικό κόμβο του κτηματολογίου, μέχρι τον επόμενο κυκλικό κόμβο στο νέο μέρος της λεωφόρου 1ης Απριλίου λόγω συσσόρευσης νερού. Παράλληλα, να πούμε ότι η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφύγει τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιοριστεί στις άκρες απαραίτητες και να ενημερώσουμε και να παρακολουθεί τις σχετικές ενημερώσεις. Αυτά από μας, Σοφία. Μάλιστα, η αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά.